Μας, πολιτική καλεσμένη, την κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ. Έχουμε φέρει και σκονάκι στο στούντιο της Μαρό Αβραμίδου, σας το λέμε. Που είναι ειδική σε θέματα παιδείας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Και καλή χρονιά να πούμε. Είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω από μια πρόσφατη δήλωσή σας ότι επεξεργάζεται ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο θα προτείνει στον Πρωθυπουργό, για τις ανάγκες εκπαίδευσης. Και το πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν, σε τι βάθος χρόνου πάει αυτό το σχέδιο και πότε θα είναι έτοιμο? Κοιτάξτε, είναι σε βάθος τετραετίας. Συνεργαζόμαστε όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να προτείνουμε συγκεκριμένες τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με την ενίσχυση των οικονομικών της παιδείας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Γίνεται όμως μια συστηματική προσπάθεια να προτείνουμε σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της παιδείας μέσα από διάφορες δράσεις. Και αφορά και όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, φαντάζομαι. Σωστά. Μάλιστα. Στο τρίπτυχο που βασίζεστε. Τι εννοείτε? Αξιολόγηση, ποιότητα, διαφάνεια. Πάντοτε, προφανώς. Αλλά για παράδειγμα θα μπορούσαν να είναι δράσεις που θα αφορούν για παράδειγμα την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η χώρα μας είναι πίσω στις ψηφιακές δεξιότητες. Σας λέω δηλαδή κάποιες στοχευμένες δράσεις που έχουν προφανώς οικονομικό αντίκτυπο για να υπηρετήσουμε τον πολιτικό μας στόχο όπως αυτός έχει αναπτυχθεί όλον αυτόν τον καιρό. Εκεί θα έχουμε και κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής. Σωστά. Είναι αυτός ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αύριο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει, αν θέλετε, ένα πολύ σημαντικό θεμέλιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενισχύει σημαντικά την υφιστάμενη ανεξάρτητη αρχή για την διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προβλέπει συγκεκριμένο ποσοστό για τη σύνδεση, ποσοστό της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων που θα συνδέεται με την αξιολόγηση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας μπορεί να κατανείμει την κρατική χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια όπως ο ίδιος κρίνει αυθαίρετα. Όταν ήρθα στο Υπουργείο δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό. Και γι' αυτό έχουμε εισηγηθεί ένα μοντέλο βάσει του οποίου το 80% της κρατικής χρηματοδότησης θα δίνεται βάσει αντικειμενικών κριτήριων στα πανεπιστήμια. Τι θα πει αντικειμενικά κριτήρια? Παράδειγμα, ο αριθμός των φοιτητών, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος. Υπάρχουν ιδρύματα που είναι συγκεντρωμένα μόνο σε ένα μέρος και άλλα που είναι σε πολλές πόλεις, σε πολλά νησιά και ούτω καθεξής. Άρα, αριθμός φοιτητών, γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, πόσο μεγάλο είναι ένα ίδρυμα, αριθμός τμήματων. Αυτά είναι τα αντικειμενικά κριτήρια ή κάποια ενδεικτικά αντικειμενικά κριτήρια. Και μετά ένα 20% το οποίο συνδέουμε με κριτήρια ποιότητας. Να δώσουμε ένα κίνητρο για βελτίωση σε όλα τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι το 20% δεν θα δίνεται μόνο σε κάποια, εν δυνάμει όλα τα πανεπιστήμια της χώρας μπορούν να πιάσουν αυτό το 20%. Βάζουμε όμως κριτήρια ποιότητας. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, μια αλλαγή νοοτροπίας, η οποία πρέπει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Είχε γίνει παρόμοια εισήγηση σε νομοσχέδιο και στο παρελθόν επί Άννας Δημαντοπούλου, η οποία όμως δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε. Εμείς λοιπόν τώρα ερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένα κριτήρια, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε κίνητρα για ουσιαστική βελτίωση των πανεπιστημίων. Υπουργέ, στο θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των κολεγίων των πτυχίων υπήρξε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Παρ' όλα αυτά είδαμε να διατυπώνονται σχετικές ανησυχίες από συγκλήτους και σχολές πανεπιστημίων, εξέδωσαν ψηφίσματα. Εσείς πιστεύετε ότι με τους ελέγχους ως προς την ακαδημοϊκότητα και ως προς τους όρους των σπουδών τα κολέγια θα έρθουν αυτές οι ανησυχίες? Καταρχήν να πούμε γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για πτυχία ξένων πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για πτυχία τα οποία δίνουν χώρες, κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βάσει του νοσιακού δικαίου οφείλει η χώρα μας να αναγνωρίσει την επαγγελματική ισοδυναμία. Τι θα πει αυτό? Παράδειγμα, σπουδάζεις φιλόλογος στη Γερμανία, παίρνεις επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου στη Γερμανία, έρχεσαι στην Ελλάδα, όπως και πας οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ζητάς να αναγνωριστεί αυτή η επαγγελματική ισοδυναμία. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό ίσχυε στη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια. Και ίσχυε και επί ΣΥΡΙΖΑ, κανονικότατα. Όλα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι που 2 μήνες πριν τις εκλογές
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει, συγγνώμη, και για άλλους κλάδους, όχι μόνο για εκπαιδευτικούς. Ισχύει σήμερα στο δημόσιο για άλλους κλάδους. Mm-hmm. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ 2 μήνες πριν τις εκλογές και το κατήργησε. Γιατί προφανώς για να περάσει ένα μήνυμα ότι εγώ τα βάζω με τα κολέγια, ενώ 4 χρόνια έκανε ακριβώς αυτά τα οποία του επέτασε το ενωσιακό δίκαιο. Τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα? Προειδοποιητική επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τι μας λέει? Ότι παραβιάζουμε το ενωσιακό δίκαιο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε το αυτονόητο, ότι θα εφαρμόσουμε το ενωσιακό δίκαιο, διότι αυτά είναι πτυχία πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τόσο απλό. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει επαγγελματική ισοδυναμία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι θα υπάρξει επαγγελματική ισοδυναμία, όπως υπάρχει ήδη στο δημόσιο, όπως υπήρχε ήδη τόσα χρόνια, ούτως ή άλλως και στους εκπαιδευτικούς, και βεβαίως εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια στην αναγνώριση επαγγελματική ισοδυναμία. Τι θα πει αυστηρά κριτήρια? Ζητούνται από αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας προγράμματα σπουδών, ζητούνται πιστοποιήσεις από την εκεί, σε εκείνη τη χώρα, ανεξάρτητη αρχή, η οποία πιστοποιεί την ποιότητα στην βάθμια εκπαίδευση. Άρα γίνεται ένας πλήρης έλεγχος. Και αν θεωρηθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, τότε ζητούνται τα λεγόμενα αντισταθμίσματα. Τι θα πει αντισταθμίσματα? Θα πει επιπλέον εξετάσεις, θα πει πρακτική άσκηση και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι κάτι επίσης που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ενώ αυτό το νομοσχέδιο αφορά κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει και κάποιες διατάξεις που αφορούν το σχολείο. Και να σας πω ένα ενδεικτικό, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εμείς προεκλογικά λέγαμε ότι θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη αυτονομία στη σχολική μονάδα. Και αναφέραμε ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τις σχολικές εκδρομές, για τις οποίες έπρεπε κανείς να περάσει από τις περιφερειακές διευθύνσεις, να περάσει από κύματα εγκρίσεων, μόνο για να πάνε τα παιδιά ενός σχολείου μία σχολική εκδρομή. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Ξεκινάμε σε αυτή την κατεύθυνση και ήδη ψηφίζουμε διάταξη που προβλέπει ότι τις σχολικές εκδρομές στο δημοτικό τις αποφασίζει το σχολείο. Δεν υπάρχει απόφαση της περιφερειακής διεύθυνσης για εκδρομές που θέλει να πάει το σχολείο στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνουμε επιτέλους την δέουσα εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, μεγαλύτερη αυτονομία για τη σχολική μονάδα. Κυρία Υπουργέ, μια που είμαστε στο σχολείο, πολύς λόγος έγινε και για την κατάργηση της εορτής των τριών ιεραρχών ως αργίας και καθιέρωση ως σχολικής εορτής. Αποκαταστάθηκε η εορτή των τριών ιεραρχών, διότι πριν τι ίσχυε όσο υπήρχε η αργία, τα παιδιά δεν ξέρανε καν γιατί δεν πήγαιναν σχολείο. Αποκαθίσταται λοιπόν η εορτή των τριών ιεραρχών, όμως γίνονται και κανονικά μαθήματα. Μάλιστα. Mm-hmm. Προηγουμένως μιλήσατε για εμπιστοσύνη. Άρα, συγγνώμη, για να το διευκρινίσω, το πρωί λοιπόν γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις όπως κρίνει το σχολείο. Το κάθε σχολείο, Το κάθε σχολείο, και εν συνεχεία ακολουθείται κανονικότατο το πρόγραμμα των μαθημάτων. Εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, είπατε, κυρία Κεραμέως, για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Τι κάνουμε και την προστασία της πολυτεκνής οικογένειας? Περνάμε μια ειδική διάταξη, επειδή ακριβώς για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και το δημογραφικό ως πρόβλημα και η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας. Περνάμε μια ειδική διάταξη βάσει της οποίας η πολύτεκνη εκπαιδευτική μετατίθεται κατά προτεραιότητα και από περιοχή σε περιοχή, αλλά και εντός της ίδιας περιοχής. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε σε βασικές ανάγκες που έχουν οι πολύτεκνοι και να στείλουμε ένα μήνυμα και υπέρ της σημασίας των πολύτεκνων οικογενειών. Να πάω λίγο στις βασικές ανάγκες που διατυπώνουν τα πανεπιστήμια. Για το θέμα της υποστελέχωσης μιλάω. Μιλήσατε τα Χριστούγεννα ανακοινώνοντας τους μονιμούς διορισμούς στη Γενική Παιδεία για Ιστορική ημέρα. Θέλω να ρωτήσω αν είμαστε κοντά και στην Ιστορική μέρα που θα αποκατασταθεί το 1:1 για τις αφιπηρετήσεις και διορισμούς των μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Το 1:1 αποχωρήσεις και προσλήψεις στο δημόσιο εφαρμόζεται κανονικά, είναι ψηφισμένο και συνεπώς δεν υπάρχει κάποια ανησυχία επ' αυτού. Να πω το εξής, είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς ήδη από το φθινόπωρο του 19 προχωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, πιο γρήγορα ίσως από όλα τα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί πράγματι τα πανεπιστήμια έχουν σημαντικές ανάγκες και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Όπως επίσης να τονίσω ότι ενώ παραλάβαμε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση εντός του Υπουργείου, φροντίσαμε και βρήκαμε πρόσθετα 22 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατανείμαμε στα πανεπιστήμια, και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ενώ δεν είναι ακόμα νόμος του κράτους, αποφάσισε προσωπικά
Και την τελευταία κατανομή που έκανα, την έκανα αποκλειστικά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Ζήτησα δηλαδή τον αριθμό των φοιτητών, των ενεργών φοιτητών των πανεπιστημίων, για να κάνω την κατανομή αυτή. Περνώντας ένα μήνυμα ότι παρότι δεν είναι καν νόμος του κράτους, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσει να μπαίνει μία τάξη στο πώς χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια μας. Μία διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Έχει γίνει κάποια χαρτογράφηση των γνωστικών περιοχών που απειλούνται κατά κάποιο τρόπο, που είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες στη διάρκεια της κρίσης και που θα χρειαστεί να ενισχυθούν? Για τα πανεπιστήμια, εννοείται. Γίνεται μια συνολική προσπάθεια και επίσης αυτό θα γίνει και σε συνδυασμό και με την ανεξάρτητη αρχή, η οποία ενισχύεται σημαντικά τώρα, η οποία θα εισηγείται και στην ηγεσία του Υπουργείου αναφορικά συνολικά με τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με ανάγκες σε προσωπικό, το ίδιο το Υπουργείο είναι σε άμεση επικοινωνία με όλα τα πανεπιστήμια, προκειμένου να προσπαθήσει να καλύψει ανάγκες συγκεκριμένες που υπάρχουν. Και κλείνοντας, γιατί ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, είπατε να μπει μία τάξη. Γιατί αναστέλλεται η λειτουργία 37 τμήματων των ΑΗ? Διότι τα τμήματα αυτά, κύριε Παπαδάκη, είχαν συσταθεί άναρχα, άκρητα, αυθαίρετα, χωρίς, όχι όλα, αλλά αρκετά, χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία που η ίδια η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσπίσει. Δηλαδή, τι έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση? Έλεγε ότι πρέπει να αναγνωμοδοτήσει και σωστά η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΥΠ. Για κανένα από αυτά τα 37 τμήματα δεν γνωμοδότησε η ΑΔΥΠ. Αρκετά από αυτά έγιναν χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς δηλαδή να γίνει μια συστηματική προσπάθεια, ούτως ώστε να δούμε τι εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτει το κάθε τμήμα, ποια είναι η αδύρυτη ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα. Να σας θυμίσω ότι μερικά από αυτά τα τμήματα ιδρύθηκαν και με βουλευτικές τροπολογίες των τελευταίων λεπτών, με αιτιολόγηση 2,5 γραμμών. Έτσι θα φτιάξουμε το ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας? Εμείς λέμε όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας τους, προκειμένου αυτά τα 37 τμήματα, τα πανεπιστήμια τους, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, εκ νέου μία συγκεκριμένη πρόταση με μελέτες σκοπιμότητας, με μελέτες βιωσιμότητας, με ακαδημαϊκά κριτήρια, η οποία θα υποβληθεί στη νέα ενισχυμένη ανεξάρτητη αρχή και η οποία θα εισηγηθεί στο Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση ή μη του συγκεκριμένου τμήματος. Πρέπει, ξέρετε, κάποτε σε αυτή τη χώρα να μπει μία τάξη. Είναι αδιανόητο να ιδρύονται πανεπιστημιακά τμήματα με βουλευτικές τροπολογίες και 2,5 γραμμές αιτιολόγηση. Αξίζει πολύ καλύτερα από αυτό η παιδεία μας. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, με την κυρία Υπουργό φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, στο τέλος του πρώτου ημίωρου.